Το βλέπετε αυτό, βγάζει ένα μαρούλι και πέφτει κάτω, 6 μέτρα είναι. Οι εικόνες που κόβουν την ανάσα, καθώς θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τους μαθητές, στην περίπτωση που αυτό συνέβαινε τις ώρες λειτουργίας των ειδικών σχολείων, όπως ανέφεραν γονείς και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εξέφρασαν την ανησυχία τους στον Δήμαρχο Ηρακλείου, ζητώντας άμεσα μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών. Απαράδεκτο σχολείο ούτως ή άλλως. Και πάνε σε αυτό το σχολείο να κάνουν αυτές τις πράξεις. Γιατί, ποιος τα υπογράφει αυτά? Εγώ σήμερα θα έθαβα το παιδί μου και δείτε το. Αν λέω ψέματα, πείτε μου. Πρέπει επιτέλους να σηκώνουν τα τηλέφωνα, να κλείνουν ραντεβού και να μας ακούνε. Ζητάω με την κατάσταση σε ασφαλέστερο περιβάλλον χθες. Όχι αύριο, χθες. Και εδώ και χρόνια γινόντουσαν έργα και δεν υπήρξε ούτε μία προστασία. Το βλέπανε ότι ήταν χώμα. Από πού θα στηριζόταν το χώμα? Από μία βροχόπτωση? Από ένα σεισμό? Ήταν προβλεπόμενο ότι θα συμβεί αυτό. Και το βλέπαμε εμείς. Δεν το βλέπανε εκείνοι που ήταν αρμόδιοι. Γιατί δεν έγινε άμεσα ατυχίο αυτό, να στηριχτεί το χώμα αυτό? Αν πέσει μεγάλη βροχή, μπορεί να παραμορφωθεί ακόμα και το τσιμέντο, να υποχωρήσει από κάτω, γιατί άμα δείτε και από πάνω, πάλι χώμα είναι. Στο σημείο που υπήρξε η κατολίσθηση του πρανούς, στο οικόπεδο που στεγάζεται το ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο και λύκειο και το εργαστήριο ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, βρέθηκε το πρωί ο Δήμαρχος Ηρακλείου μαζί με τους συνεργάτες του, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, μηχανικών της περιφέρειας και του Δήμου. Αυτό το οποίο ζήτησα, απέτησα, είναι μια τεχνική έκθεση εν υπόγραφη μαζί με την διαβεβαίωση της περιφέρειας Κρήτης ότι με το έργο το οποίο θα εκτελεστεί άμεσα και ξεκινάει από αύριο θα είναι το σχολείο ασφαλές για να λειτουργήσει την ερχόμενη Πέμπτη. Χθες ήταν το αποκορύφωμα των ενεργειών που έγιναν, που ξεκινήσαμε κυρίες και κύριοι ένα έργο χωρίς να έχει γίνει, χωρίς να έχουν πάρθει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια όλου του προσωπικού. Η επίμαχη περιοχή θα αποκλειστεί, ενώ θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες αντιστήριξης, οι οποίες θα διαρκέσουν 3 ημέρες, ενώ τα ειδικά σχολεία θα παραμένουν κλειστά μέχρι και την Τετάρτη. Είμαστε εκπαιδευτικοί, κάνουμε ό,τι καλύτερο για τα παιδιά, αλλά θέλουμε και τις σωστές συνθήκες γι' αυτό. Φυσικά και ανησυχούμε, πρέπει να βρεθεί μια άμεση λύση να φύγουμε από εδώ πέρα. Δεν είναι λύση του προβλήματος το να γυρίσετε εδώ, να ξαναφανεί αυτό εδώ, να κλείσουμε αυτήν εδώ την τρύπα. Άμεση μετεστέγαση. Το σχολείο είναι εντελώς ακατάλληλο για παιδιά, ειδικά για παιδιά ειδικής αγωγής. Ο Αλέξης Καλοκαιρινός ζήτησε έγγραφη και υπόγραφη διαβεβαίωση από τον Ανάδοχο και την Περιφέρεια Κρήτης για το ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος ατικότητας για τις άλλες εγκαταστάσεις. Η ενημέρωση που έχω είναι ότι υπήρχε μία βρύση η οποία είχε μείνει ανοιχτή και η οποία έκλεισε, αλλά καταλαβαίνετε ότι αν από την εκροή και όχι διαρροή του νερού από μία βρύση μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, γίνεται προφανής μία επικινδυνότητα την οποία δεν μπορούμε να δεχθούμε σε καμία περίπτωση. Δεν μπορούμε να θέσουμε σε κίνδυνο την ζωή των παιδιών.